Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και η χώρα έχει μπει σε εορταστικούς ρυθμούς. Σε διάφορες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων δίνουν την δυνατότητα για να ξεφύγουμε λίγο από την σκληρή καθημερινότητα. Παρά το γιορτινό, όσο κλίματα, όσα έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας και κυρίως όσα θα τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη του νέου έτους, προκαλούν προβληματισμό για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε εμείς αναλυτικά την σημερινή ειδησιογραφία. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η χρονιά και στην Βουλή έφτασαν οι πολύπαθες διατάξεις για το πλαστικό χρήμα στο επίκεντρο, το χτίσιμο του αφορολόγητου μέσα από την υποχρεωτική χρήση πλαστικού χρήματος που αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου και πάλι τα δεδομένα. Η έλευση του νέου χρόνου θα φέρει και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι φορολογούμενοι θα χτίζουν το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος. Για το 2017, αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια, το αφορολόγητο θα συνδέεται αποκλειστικά με δαπάνες μέσω καρτών ή ηλεκτρονικών πληρωμών και το ύψος του θα προσδιορίζεται με βάση το δηλωθέν εισόδημα. Από το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή την περασμένη εβδομάδα, προκύπτει ότι οι δαπάνες που θα πρέπει να γίνονται με πλαστικό χρήμα για το αφορολόγητο θα φτάνουν στο 10% του δηλωθέντος εισοδήματος για ποσό έως 10.000 ευρώ, στο 15% για το κλιμάκιο του εισοδήματος από 10.000 έως 30.000 ευρώ και στο 20% για το υπερβάλλον εισόδημα και μέχρι ποσού 30.000 ευρώ συνολικά. Κάτι που σημαίνει πως ένας μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017 να δαπανίσει 1.000 ευρώ σε πλαστικό χρήμα για να δικαιούται το αφορολόγητο. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο όριο δαπανών στην διαφορά τους, θα υπολογίζεται φορολογικός συντελεστής 22%. Με απόφαση μάλιστα του Υπουργείου Οικονομικών θα καθοριστούν και οι δαπάνες που δεν θα μετρούν για το χτίσιμο του αφορολόγητου, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, αλλά και τα κίνητρα για όσους ξεπεράσουν τα προβλεπόμενα ποσά ελάχιστης δαπάνης. Σημειώνεται ότι στην ενίσχυση των πληρωμών μέσω πλαστικού χρήματος, άρα και στην συγκέντρωση του απαιτούμενου ύψους δαπανών μέσω της χρήσης του, αναμένεται να συμβάλλει και η υποχρεωτική πληρωμή με κάρτες ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο δαπανών άνω των 500 ευρώ. Αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο από την 1η-1η του 2017, καθώς δεν θα επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερη των 500 ευρώ. Σήμερα το όριο αυτό είναι στα 1.500 ευρώ, ενώ μεταξύ άλλων κίνητρο αναμένεται να αποτελέσει για την χρήση στις αγορές πλαστικού χρήματος οι κληρώσεις που θα διεξάγει το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τους αριθμούς των αποδείξεων. Τα στοιχεία τώρα από την αγορά εργασίας σοκάρουν. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα η Υπουργός Εργασίας περιέγραψε στην χώρα μας, υπάρχουν περί τους 125.000 εργαζόμενους που αμείβονται με λιγότερα από 100 ευρώ το μήνα. 125.000 εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 100 ευρώ το μήνα. Πραγματικά είναι τραγικό, γιατί αυτοί οι συνάδελφοί μας είναι ζήτημα να κάνουν 3-4 αεροκάματα, είναι εργαζόμενοι σε αναμονή. Περιμένουν πότε θα τους καλέσει ο εργοδότης για εργασία και αν τους καλέσει και συνεπώς είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε αναμονή ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν θα τους καλέσει ο εργοδότης προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν και οπουδήποτε αλλού με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή η εργασία τους θα αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά συνεργασίας με τον συγκεκριμένο εργοδότη. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργοδότες οι οποίοι ασφαλίζουν με ένα, δύο ή τρία ημερομίσθια τους εργαζόμενούς τους προκειμένου να υπάρχει μια υποτυπώδη, αν θέλετε, ασφάλιση. Εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, λοιπόν, η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την εργασία και τους μισθούς διαμορφώνεται ως εξής. Η Ελλάδα πλέον είναι μια χώρα με χαμηλό κατώτατο μισθό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με μια ιδιαίτερα απορριθμισμένη αγορά εργασίας. Η ανεργία των νέων διαμορφώνεται περίπου στο 50% το 2016. Υπάρχει ένα πάρτι τα τελευταία χρόνια, κύριε Παρασκευοπούλου, στην αγορά εργασίας. Και πραγματικά οι συνάδελφοί μας είναι απροστάτευτοι και στο έλεος των ορέξεων του κάθε κακοπροαίρετου εργοδότη ο οποίος επιθυμεί να στροκερδίσει εις βάρος των συγκεκριμένων συναδέλφων. Στο βαθμό που μας αναλογεί μια τέτοια ευθύνη, αν και δεν είμαστε ούτε η εκτελεστική εξουσία ούτε ο ελεγκτικός μηχανισμός ως
συνδικάτα. Πραγματικά γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα δευτεροβάθμια αλλά και στη ΓΕΣΕ σε καθημερινή βάση να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Καταγράφεται σημαντική αύξηση της μετανάστευσης υψηλά καταρτισμένου νεανικού εργατικού δυναμικού. Στο μεταξύ, αυξήθηκε κατά πολύ και η αδήλωτη εργασία. Οι δυσάρεστες εκπλήξεις συνεχίζονται για τους συνταξιούχους, καθώς στον ορίζοντα φαίνονται και νέες μειώσεις. Αυτό προκύπτει από την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, που μπορεί να επιφέρει μειώσεις ακόμα και έως 18%. Οριστικό τέλος στα βοηθήματα συζύγου και τέκνων σε 15 ταμεία φέρνει το νέο ασφαλιστικό για τους νέους συνταξιούχους. Γεγονός που σημαίνει ότι η μείωση στις συντάξεις θα φτάσει από 10 έως 18%. Ο Θεός θα πάρει το χέρι του, λέμε. Την αποκάλυψη κάνει ο ελεύθερος τύπος, τονίζοντας παράλληλα ότι μειώσεις στα ποσά που λαμβάνουν θα δουν και οι παλιοί συνταξιούχοι, καθώς η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων θα περάσει και σε αυτούς, γιατί με τον επανυπολογισμό των συντάξεων που θα γίνει μέσα στο 2017 θα χαρακτηριστούν ως προσωπική διαφορά. Έχουν υποχρεώσεις να πληρώσουν και δεν μπορούν να πληρώσουν. Η εφημερίδα παράλληλα παρουσιάζει την επίμαχη λίστα του Υπουργείου Εργασίας με τα επιδόματα που καταργούνται. Σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή το ΙΚΑ, η ΔΕΗ, το ΤΑΠΟΤΕ, τα ταμεία των τραπεζών και του τύπου. Τα ίδια ισχύουν και για το δημόσιο, με τις προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών που χορηγούνται στις συντάξεις να καταργούνται για όσους βγαίνουν από 13/5/2016 και μετά. Τα τελευταία χρόνια έχουν επιδηλωθεί, θα έλεγα, και ο κόσμος έχασε εισόδημα. Πολύ εισόδημα. Όπως σημειώνεται πάντως, οι κρυφές αυτές μειώσεις θα φανούν όχι στις προσωρινές, αλλά στις οριστικές συντάξεις που θα αρχίσουν να εκδίδονται από το 2017, καθώς τότε θα αναμένεται και η εγκύκλιος για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Τα πράγματα είναι πολύ ιδίωνα. Ο κόσμος περνάει πάρα πολύ καλά, τρώει με χρυσά κουτάλια. Το επίδομα συζύγου καταργείται οριστικά, ενώ όσον αφορά το επίδομα τέκνων, αυτό πάβει να καταβάλλεται από τα ταμεία με σταθερό ποσό ή ποσοστό επί της σύνταξης, όπως παλιά. Στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών και έχοντας ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, το Οικονομικό Επιτελείο τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει online σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών με το ηλεκτρονικό σύστημα τάξης προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα. Στόχος της κίνησης αυτής, εκτός από το να μειωθεί η γραφειοκρατία, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, το άρθρο 69 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων συμπεριλαμβανομένων των χειρόγραφων αποδείξεων. Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στην Καθημερινή, μάλιστα, τονίζουν ότι με την συγκεκριμένη διάταξη ανοίγει ο δρόμος για την online σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Όπως σημειώνεται, η καταγραφή της συναλλαγής θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να ελέγχει τον τζίρο των επιχειρήσεων αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το σχέδιο νόμου δεν δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου, όπως επίσης και για την ημερομηνία έναρξης της διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με το τάξης. Όλες οι λεπτομέρειες πάντως αναμένεται να καθοριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Η απόφαση του όμως είναι άγνωστο πότε θα εκδοθεί. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο κλίμα των ημερών. Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση, ο Δήμος Μεσίνης άνοιξε και επίσημα τις εορταστικές του εκδηλώσεις. Στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης, παρά το τσουχτερό κρύο, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου και διασκέδασε σε μια ζεστή αγκαλιά όλοι στο πλαίσιο της εκδήλωσης φωταγώγησης του άναματος του δέντρου. Με το πρόσωπό του να είναι λαμπερό, ο Δήμος Μεσίνης υποδέχεται τις γιορτές.
στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που κυριαρχεί στην κεντρική πλατεία φωταγωγήθηκε. Και αυτό ήταν το έναυσμα για ξεχωριστές εκδηλώσεις σε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Πραγματικά μοναδικό το θέαμα στον ουρανό της Μεσσίνης, όπως βλέπετε και εσείς. Τα πυροτεχνήματα έχουν κάνει τη νύχτα μέρα. Είναι μοναδικά, όλοι τα απολαμβάνουν, μικροί και μεγάλοι. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά θα φωταγωγήσουμε ένα πανέμορφο φυσικό δέντρο με χιλιάδες λαμπιόνια και έχουμε τον ωραιότερο στολισμό που υπήρξε ποτέ στην πόλη, θα το δείτε σε λίγο. Θέλω να γνωρίζετε πως ό,τι γίνεται, γίνεται για εσάς. Εσάς και φυσικά τα παιδιά μας που είναι οι πρωταγωνιστές των γιορτών. Σας διαβεβαιώνω πως όσο αυξάνονται οι ανάγκες, τόσο θα αυξάνεται η αγάπη και η αλληλεγγύη μας προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό έχουμε διασφαλίσει μέσω του κοινωνικού πατυπολίου του Δήμου μας να μην υπάρξει ούτε ένας κοιμαζόμενος από την έλλειψη των απαραίτητων τροφίμων. Κανένα παιδί, κανένας ενήλικας. Όλοι θα απολαύσουν πλούσιο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Εύχομαι από καρδιάς να ζείτε όλοι ευτυχισμένοι με τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συνανθρώπους σας. Το αναγεννητικό μήνυμα των Χριστουγέννων να μπει στις καρδιές όλων και η φωταγώγηση του δέντρου να δώσει φως και περισσότερη ελπίδα σε όλους μας. Με τη φωταγώγηση λοιπόν του δέντρου ξεκινούν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μεσσίνης. Είναι μια συνεργασία με πάρα πολλούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Έχουμε μουσική, έχουμε τραγούδι, έχουμε θέατρο, έχουμε γιορτινά εργαστήρια, κεράσματα και φυσικά τη λειτουργία του παγοδρομίου που βρίσκεται πίσω μας. Ευχαριστούμε την... Είμαστε από την αρχή, ήταν και το Δύο Μεσσίνης, ήταν πάρα πολύ ωραία φέτος. Οι ευχές όλων κυριαρχούσαν, από μικρούς και μεγάλους. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ήταν ανάγκη να υπάρξει κάτι τέτοιο, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Τα παιδιά είναι ευτυχία, είναι χαρά. Είναι πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πολύ χαρούμενος εγώ. Κοιτάξτε, είναι συγκίνηση γιατί έχουμε βάλει ένα στόχο, όπως το έχουμε ξαναπεί. Ο στόχος μας είναι το κοινωνικό κομμάτι. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον κόσμο, να διασκεδάσει ο κόσμος, να φύγει από αυτή τη στενοχώρια, τα προβλήματα, τα καθημερινά. Νομίζω ότι δώσαμε μια χαρά και δίνουμε μια χαρά και θα δώσουμε και συνέχεια. Όσοι είναι καλές. Δίνει ψυχαγωγία και χαρά στον κόσμο, γιατί με την κρίση που έχουμε χρειάζονται αυτά. Ο Δήμος Μεσσίνης καλεί όλο τον κόσμο να περάσει γιορτές και να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Το μπαλέτο είναι ωραίο και αυτοί παίζουν ωραία. Μια εκδήλωση χαράς, νότας και αισιοδοξίας. Αυτό θέλαμε να προτάξουμε και αυτό θέλαμε να δείξουμε σαν Δημοτική Αρχή, προεξάρχοντος του Δημάρχου του κ. Τσόνη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Συναντάμε όλοι μας το πολύ καλό μας σε αυτό. Σήμερα η Μεσσίνη γιορτάζει, ο κόσμος του Δήμου είναι εδώ από όλο το σύνολό του με πλούσιες εκδηλώσεις, με πολύ εορταστικό περιεχόμενο. Πολλά σε όλο τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Η εκδήλωση που έγινε εδώ. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Πώς σας φάνηκαν αυτές οι εκδηλώσεις? Πολύ ωραίες. Μια πολλά καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Με υγεία.
πολύ ωραία. Η φιλαρμονική μας ευχαρίστησε πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος τα έκανε όλα πολύ όμορφα φέτος. Πολύ ωραίος ο στολισμός. Και του χρόνου εύχομαι. Καλές γιορτές σε όλους. Χρόνια πολλά. Πώς σας φάνηκαν οι εκδηλώσεις? Μας φάνηκαν πάρα πολύ ωραίες. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου καλές γιορτές και ένα ευτυχισμένο 2017. Μένουμε στο κλίμα των ημερών και από την Μεσσίνη να έρθουμε στην Καλαμάτα και εδώ πολλές οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, αρκετές και οι εορταγορές στην πόλη. Μία από αυτές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και του ΚΕΦΙΑΠ με μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες. Το Καλαμάτας είμαστε και μας άρεσε πολύ αυτή τη δουλειά που κάναμε. Αλλά ξέρω μόνο ότι θα ήθελα πολύ να έχω τους ενικούς μου και να παίρνανε. Στα σπιτάκια στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας υπάρχουν ξεχωριστές εορταγορές. Μία από αυτές των παιδιών του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας. Πολλά με ημερολόγια. Για Καλαμάτας είμαστε. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Έχουμε φτιάξει διάφορα στολίδια χριστουγεννιάτικα όλα τα παιδιά και είμαστε εδώ για να γνωρίσει ο κόσμος, κυρίως το σχολείο μας, γιατί δεν το ξέρει, και να μας βοηθήσουν να αγοράσουν κάτι με πάρα πολύ οικονομικές τιμές για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγοράσουμε πράγματα για το σχολείο μας. Οι δημιουργίες ξεχωριστές με πολύ αγάπη και μεράκι από τα παιδιά του ΕΕΚ. Το δικά μου, το μενεργάκιο και το παίξι αυτά και το βγαίνω. Έφτιαξα εκείνο εκεί το βάζο με το ρούβι και μία σκάλα με καβιές. Σου αρέσει όλη αυτή η δημιουργική προσπάθεια? Ναι, ναι. Είναι χειροποίητες δημιουργίες, έχουμε ημερολόγια από σκαλίτσες που έχουν κολλήσει τα ξυλάκια, έχουμε στολιδάκια από μπισκοτάκια που έχουν ψήσει στο σχολείο στο τμήμα ζαχαροπλαστικής. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Δίπλα συναντά κανείς τις δημιουργίες των ΑΜΕΑ Μεσσηνίας και του ΚΕΦΙΑΠ. Είναι δημιουργίες όλων των παιδιών που φτιάχνονται στο ΚΕΦΙΑΠ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που μας παραχώρησε το σπιτάκι και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι το ΚΕΦΙΑΠ αγοράζοντας όλες τις δημιουργίες του ΚΕΦΙΑΠ για να στηρίξουμε οικονομικό στο κέντρο. Είναι χειροποίητα πράγματα? Εννοείται, πάντοτε. Όλα φτιαγμένα με τα χέρια όλων μας και ζωγραφισμένα. Χρόνια πολλά και καλές εισπράτυχες για όλους μας. Και καλή χρονιά. Και οι προσκοποί συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, όπως και άλλοι σύλλογοι και φορείς. Στην κεντρική πλατεία οι ναυτοπρόσκοποι της πόλης έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα. Πολλές οι δράσεις που πραγματοποιούνται στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας αυτές τις ημέρες και εν ώψη των εορτών. Δυναμική και η παρουσία των αυτοπροσκόπων της Καλαμάτας στις όλες εκδηλώσεις. Εμείς είμαστε πρόσκοποι. Έχουμε μαζευτεί στην πλατεία για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου. Μας τα έχει χαλάσει λίγο καιρός γιατί είχαμε παραπάνω παιχνίδια και τα λοιπά. Έχουμε μπαζάρ. Είναι ουσιαστικά για μια μικρή οικονομική ενίσχυση του συστήματος. Χρόνια πολλά από εμάς, καλές γιορτές και του χρόνου. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και στην Καλαμάτα στηρίζει τις δράσεις του Δήμου και πάντα την πολιτεία για να βοηθήσει και στο χριστουγεννιάτικο κλίμα της πόλης και στην βοήθεια των συνανθρώπων μας αυτές τις δύσκολες μέρες. Ταυτόχρονα υπάρχουν δράσεις όπως το Καλάθι της Αγάπης που κάνει και το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων που θα βοηθήσει και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ενώ εμείς εδώ παίζουμε παιχνίδια για όλα τα παιδιά της πόλης. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά, να περάσει όλος ο κόσμος καλά αυτές τις Άγιες Μέρες και ένα ευτυχισμένο 2017. Σε όλη την Πελοπόννησο τα καταστήματα δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στις περιοχές τους, στολισμένες βιτρίνες και χώροι με το εορταστικό κλίμα να τονώνει και την διάθεση για αγορές. Βόλτα στις βιτρίνες της πόλης αρκεί για να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπάκια, ψεύτικο χιόνι και η διάθεση αλλάζει.
με δικά τους έξοδα και με στόχο να δημιουργήσουν ένα ζεστό χριστουγεννιάτικο κλίμα, οι εμπορικοί φέτος στόλισαν τα καταστήματά τους και ομόρφυναν την πόλη. Τα καταστήματα, τα ξέρετε ότι ξοδεύουν μεγάλο ποσό για να φτιάξουν τις βιτρίνες τους για τα Χριστούγεννα, έτσι, και να στολίσουν τα μαγαζιά τους. Το ζητούμενο είναι να έρθει ο κόσμος, να δει ωραίο κλίμα και να ψωνίσει. Αυτό που γίνεται πλέον είναι ο ορισμός. Εγώ θαυμάζω τους συναδέλφους, θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια, οι οποίοι κάνουν τα πάντα, τα απίθανα, τα αδύνατα οι άνθρωποι όλοι, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, να προσφέρουν ένα χριστουγεννιάτικο, ένα ζεστό κλίμα. Και οι βιτρίνες λοιπόν φόρεσαν τα καλά τους στο πνεύμα των ημερών και μας μεταφέρουν ένα σαφές μήνυμα αισιοδοξίας. Μόλις πέσει το σκοτάδι, οι βιτρίνες των καταστημάτων φωτίζονται και δημιουργούν μια ονειρική εικόνα. Δημιουργικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικο χρώμα πραγματοποιούνται από την ομάδα του Rethink στην Καλαμάτα. Οι δράσεις υλοποιούνται στο ακρόκτημα FIFA. Σειρά εργαστηρίων δημιουργικής επανάχρησης εν ώψη και των Χριστουγέννων πραγματοποιούνται στο αγρόκτημα FIFA. Η ομάδα μας Rethink στο αγρόκτημα FIFA οργανώνει το Rethink Christmas Lab, δηλαδή μια σειρά εργαστηρίων δημιουργικής επανάχρησης για γονείς και παιδιά και για κάθε ενδιαφερόμενο, με στόχο να φτιάξουμε τα Χριστούγεννα που μας αξίζουν. Ποιος είναι όμως ο στόχος του εργαστηρίου αυτού? Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να δημιουργήσουμε στολίδια και γενικά καλλιτεχνήματα χριστουγεννιάτικα, με θέματα χριστουγεννιάτικα, από άχρηστα υλικά ή από υλικά που επαναχρησιμοποιούμε. Έτσι μπορούμε να φέρουμε τα παλιά χριστουγεννιάτικα στολίδια μας, να φέρουμε αντικείμενα τα οποία μας κάνουν εντύπωση ως χρώμα ή ως σχήμα, να φέρουμε την καλή μας διάθεση και να ενισχύσουμε τη φαντασία μας και να φτιάξουμε Χριστούγεννα έτσι όπως δεν τα έχουμε, τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού μας έτσι όπως δεν την έχουμε φανταστεί. Οπότε βλέπετε ενδεικτικά δείγματα των καλλιτεχνημάτων που έχουν γίνει αυτές τις δύο μέρες εδώ. Στόχος είναι γενικά τα παιδιά, ιδίως τα παιδιά, να μάθουν να χρησιμοποιούν την ύλη και να αφήνουν τη φαντασία τους να δουλέψει, να παίξουν με τα υλικά και να δημιουργήσουν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα έργα. Οι όλες δράσεις πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο αγρόκτημα FIFA από την ομάδα του Rethink Καλαμάτα. Θα είμαστε στο αγρόκτημα κάθε Τετάρτη 4 με 6 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 11.30 με 2 το μεσημέρι. Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος, υπάρχει χώρος εσωτερικός των εργαστηρίων και εξωτερικός για ελεύθερο παιχνίδι και καλούμε όλη την Καλαμάτα να έρθει, να δουλέψει, να δημιουργήσει και να φανταστεί μαζί μας τα Χριστούγεννα που τις αξίζουν. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα σε μια ενδιαφέρουσα και με πολιτική χρειά εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του συγγραφέα και επικεφαλής του κινήματος Άρδιν Γιώργου Καραμπελιά. Τίτλος του βιβλίου «Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, η υπέρβαση». Το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, «Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, η υπέρβαση», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εναλλακτικές εκδόσεις, παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα από το κίνημα Άρδιν και τον πολιτιστικό αντίλογο. Και κυρίως εντοπίζει σε όλη αυτή την αναφορά την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η χώρα. Σαν μια χώρα των συνόμων. Σαν μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Έχει όμως μια ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική παράδοση. Έχει τη δυνατότητα, είχε μάλλον τη δυνατότητα, να αφομοιώνει όλες τις ξένες επιδράσεις στις περιόδους που είχε δύναμη και αχμή και μια απόλυτη αδυναμία σε περιόδους πτώσης να αφομοιώσει ό,τι τον πλησίασε. Έχει έναν αυτονόητο τίτλο. Το λέω αυτονόητο διότι το «Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς», η υπέρβαση αυτών των δύο πραγμάτων, είναι κάτι που στην πραγματικότητα είναι ήδη μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, πάρτε την παρούσα κυβέρνηση.
και εφαρμόζει μια πολιτική δεξιά, όντας μια κυβέρνηση αριστερά. Και ταυτόχρονα, στο ίδιο το εσωτερικό της, περιλαμβάνει και μια δεξιά συνιστόση. Αν σας πάω παραπέρα, πάρετε την Κίνα, που είναι το πιο χαρακτηριστικό και μεγάλο παράδειγμα, όπου κυβερνάει με μονοκομματικό καθεστώς ένα κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο ταυτόχρονα, το οποίο τα στελέχη είναι οι μεγαλύτεροι καπιταλιστές της Κίνας και σε λίγο ίσως και του κόσμου. Άρα, ή να πάω σε άλλα παραδείγματα, στο γεγονός ας πούμε ότι στην Γαλλία το 55% των εργατών, των Γάλλων εργατών, στηρίζουν το κόμμα της Λεπέν. Και σε όλη την περιφέρεια των μεγάλων πόλεων, όπου ζουν οι εργατικές τάξεις της Γαλλίας, κυριαρχεί το Εθνικό Μέτωπο. Ενώ αντίθετα η αριστερά κυριαρχεί στα κέντρα τα πολυπολιτισμικά των πόλεων και της διανόησης. Δηλαδή, έχουν ανατραπεί όλες οι παλιές πραγματικότητες, οι οποίες για δύο αιώνες όριζαν ως κεντρική αντίθεση των κοινωνιών την αντίθεση αριστερά-δεξιά. Ο αθλητισμός συνάντησε την μόδα στην εκδήλωση του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ήφεσος στο Άργο στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γνωστοί παραολυμπιονίκες και πρωταθλητές Ελλάδος άφησαν στην άκρη τις αθλητικές τους φόρμες, φόρεσαν ρούχα υψηλής γραπτικής και έκαναν πασαρέλα στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο Άργους. Πάμε να δούμε εμείς τα όσα κατέγραψε η κάμερα του Best. Ότι πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι, ακόμα και αν έχουν κινητικά προβλήματα, να αθλούνται, να γυμνάζονται, γιατί η γυμναστική είναι ζωή. Βλέπω χαμόγελα από ανθρώπους που σε άλλες εποχές θα ήταν στο περιθώριο. Πρωτότυπη εκδήλωση που επέλεξαν για να γιορτάσουν την μέρα των ατόμων με αναπηρίες. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό από την κατηγορία των ατόμων με ιδιαιτερότητες, όπως λέω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι καταδεικνύουν σε όλους εμάς το μεγαλείο ψυχής στο οποίο τους διακατέχει. Είναι ιδιαίτερη, είναι πρωτότυπη, είναι διαφορετική. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έχει γίνει βέβαια στο εξωτερικό. Οπότε πρωτοπορούμε στην Ελλάδα, όχι στον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Ο Αθλητικός Σύλλογος λοιπόν θέλοντας να προβάλλει τον αθλητισμό αλλά και να περάσει ένα μήνυμα ότι όλοι είμαστε ίσοι και όλοι διαφορετικοί στην τελική, διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε εμείς θερμά την αποδοχή της πρόσκλησής μας και που δέχτηκαν όλα αυτά τα άτομα να έρθουν εδώ στην πόλη μας και να μας τιμήσουν με την παρουσία τους αυτά τα άξια παιδιά, τα άξια πλάσματα τα οποία πρόσφεραν στιγμές υπερηφάνειες σε όλους μας. Με την απέραντη ευγνωμοσύνη στα παιδιά αυτά που δίνουν μαθήματα ζωής, αγάπης και αξιοπρέπειρας σε όλους εμάς. Μια όμορφη εκδήλωση που πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας γίνεται. Πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά που προσπαθούν να διοργανώσουν αυτό το πράγμα και το έχουν διοργανώσει πιστεύω πολύ καλά. Μια επίδειξη μόδας μόνο με άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Είναι μεγάλη μας χαρά σε αυτήν την ωραία εκδήλωση που κάνατε και είναι ωραία γιορτή να μάθει ο κόσμος τους παραολυμπιονίκες και τους παραολυμπιακούς αθλητές που έχουν πάρει και αγωνιστεί στο Ρίο. Είναι μεγάλη μας χαρά που μαθαίνουν και τα σχολεία και ο κόσμος αυτή την ωραία εκδήλωση. Θα δείξετε σήμερα μόδα, θα κάνετε κάτι άλλο από αυτό που κάνετε στους στίβους. Πώς σας φαίνεται? Είναι κάτι το πρωτότυπο για μας. Δεν το έχουμε κάνει στην καθημερινότητα στη ζωή μας. Εντάξει, θα είναι μια χαρά, μια γιορτήλα για μας. Απλώς θα είναι μεγάλη χαρά που μαθαίνει ο κόσμος αυτά τα παιδιά. Πρώτη φορά γίνεται νομίζω, δεν υπάρχει ξανά σε άνθρωποι σαν μαξίδιο να παρουσιάζουν μόδα. Είναι κάτι ωραίο, κάτι όμορφο και πρώτη φορά το κάνουμε κι εμείς. Νομίζω είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γι' αυτό να ευχαριστήσουμε και το Σύλλογο Ήφεστο που είχε την πρωτοβουλία να το κάνει και τη Μαριάν Τινανοπούλου. Ναι, επικοινωνιακή καμπάνια για την οδική ασφάλεια και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων ξεκίνησε η ελληνική αστυνομία. Η καμπάνια αυτή έχει ως σύνθημα «Άνοιξε δρόμο στη ζωή». Νέα επικοινωνιακή καμπάνια για την οδική ασφάλεια και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων ξεκίνησε η ελληνική αστυνομία.
Ειδικότερα το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας έφτιαξε βίντεο με τίτλο «Άνοιξε δρόμο στην ζωή» με την συμμετοχή τηλεοπτικών δημοσιογράφων του αστυνομικού ρεπορτάζ και του γνωστού ηθοποιού Κώστα Κόκλα προκειμένου να προωθήσει στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο για την ευαισθητοποίηση των οδηγών εν όψη και των εορτών. Το βίντεο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του σώματος στο YouTube, το Facebook και το Twitter. Μην μένεις άλλο θεατής. Η χρήση κινητού τηλεφώνου ήταν η αιτία που ο οδηγός αυτοκινήτου στα Γιάννενα παρέσυρε και σκότωσε μητέρα και το παιδί της. Η κατανάλωση αλκοόλ στήχησε τη ζωή σε δύο νεαρούς. Το κόκκινο παραβίασε ο οδηγός απόψε το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα μοτοσυκλετιστή. Η υπερβολική ταχύτητα έκοψε το νήμα της ζωής ενός οδηγού. Η μη χρήση κράνου στάθηκε μοιραία για γνωστό δημοσιογράφο που έχασε χθες τη ζωή του. Η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστούν δύο αυτοκίνητα και τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ρίξε αυλαία στο δράμα αυτό. Άνοιξε δρόμο στη ζωή. Τώρα, πρόταση αξιοποίησης των κλαδιών της ελαιοκαλλιέργειας έχει κατατεθεί από τρεις δήμους της Μεσσηνίας και αναμένει την έγκριση και την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, από πρόγραμμα της Ευρώπης. Το θέμα αυτό ανέπτυξε μιλώντας στην εκπομπή υποθέσεις ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ιωάννης Γεώργησας. Μια καινοτόμα πρόταση ολοκληρωμένης έξυπνης διαχείρισης που αφορά στο κλάδεμα της ελιάς και στα παράγωγα αυτής επιχειρείται να υλοποιηθεί αφότου λάβει την σχετική έγκραση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για την χρηματοδότησή του στις περιοχές των Δήμων Πυλουνέστορος, Ιχαλίας και Τριφυλίας. Μια πρόταση μάλλον έχει συγκροτηθεί, δεν είναι βέβαια μόνο πρόταση, έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά, να αξιοποιούνται αυτά τα κλαδιά, να μετασχηματίζονται σε pellet. Και αυτά να χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτούν τους καυστήρες των δημοσίων κτηρίων, των σχολείων και των δημοτικών κτηρίων, αντικαθιστώντας το πετρέλαιο. Πώς θα γίνεται αυτό? Θα δημιουργηθεί ένας φορέας διαδημοτικός, θα συντονίσει τη συλλογή των κλαδιών, γιατί δεν είναι εύκολο να το συντονίσεις αυτό, και εδώ είναι η καινοτομία. Η καινοτομία δεν είναι το να μετασχηματίσεις τα κλαδιά σε pellet. Αυτό το έχουν κάνει και το κάνουν και πολλοί συμπατριώτες μας εδώ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν είναι αποδοτικό. Είναι οριακά αποδοτικό σε μικρή κλίμακα. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει σε μεγάλη κλίμακα για να είναι αποδοτικό. Και εδώ είναι η καινοτομία. Το όλο πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ και αφορά την διαδικασία μετασχηματισμού των μεγάλων ποσοτήτων κλαδέματος ελιάς που παράγονται ετησίως στην περιοχή σε pellet, καθώς και στην εγκατάσταση σωμάτων για τα δημόσια κτίρια των περιοχών αυτών. Ο παραγωγός, αντί να πληρώνει ημερομίσθια ή και ο ίδιος να δαπανά χρόνο, θα παίρνει ένα τηλέφωνο, θα έρχονται κάποιοι, θα μαζεύουν τα κλαδιά, θα τα κονιορτοποιούν εκεί ή σε αναχωριό περιοχές, σε κάποιους σταθμούς, και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε 3-4 σταθμούς που περίπου έχουν χωροθετηθεί, θα μετασχηματίζονται σε pellet και ένα συντονιστικό κέντρο θα οργανώνει τη διανομή. Στο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η αντικατάσταση όλων των καυστήρων των δημόσιων κτηρίων, σχολεία και δημοτικά κτίρια, με καυστήρες pellet, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και η αγορά που λένε. Στην περιοχή της Πύλου, της Τριφυλίας και της Ιχαλίας υπάρχουν 6 εκατομμύρια δέντρα. Είναι περίπου 12 με 14 τα κιλά κλαδιά που παράγονται κάθε χρόνο από αυτά. Το 15% αυτής της παραγωγής είναι ικανό με βάση μελέτη που έχει γίνει να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης όλων των δημοσίων κτηρίων. Την χιονισμένη κορυφή της Γκιώνας σε υψόμετρο 2.510 μέτρων πάτησαν μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας. Πρόκειται για μια ακόμα πετυχημένη και εντυπωσιακή εξόρμηση. Μια καινοτόμα πρόταση ολοκληρωμένης έξυπνης διαχείρισης που αφορά στο κλάδεμα της ελιάς και στα παράγωγα. Ξεκινάμε για Γκιώνα πάνω, βαθιά λάκα. Για διανυκτέρευση, βαθιά λάκα. Μικρή ομάδα, αλλά εκλεστή, ε. Μια ακόμα μαγευτική εξόρμηση από μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου της Καλαμάτας. Με την είσοδο του Δεκέμβρη, τα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα έχουν αρχίσει να ντύνονται στα λευκά.
δημιουργώντας συνθήκες για χειμερινές αναβάσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στη Βαθιά Λάκα. Αυτή είναι η Βαθιά Λάκα. Εδώ θα κατασκηνώσουμε για σήμερα. Ψιλοχιονίζει τώρα. Φτιάχναμε το καταπληκτικό εδώ πέρα, Βαθιά Λάκα, Γκιώνα. Βαθιά Λάκα, έτοιμες σκηνές, άντε να φτιάξεις το βαστολάδο τώρα. Φέραμε κατσαρολικά. Ωραία, σαλόνι μέσα εδώ, τι γίνεται. Σαλόνι. Κουλουπιερά, δεν έχει περμάδα άλλο. Η Γκιώνα, το ασέλιον όρος της αρχαιότητας, που με 2.510 μέτρα μέγιστο ύψος είναι το υψηλότερο βουνό της Θερεάς και το πέμπτο υψηλότερο στην Ελλάδα. Η εξόρμηση στην Γκιώνα αποτελεί την τελευταία μεγάλη ορειβαντική ανάβαση της χρονιάς και ουσιαστικά την πρώτη σε χειμερινές συνθήκες για την περίοδο 16-17 για τους ανθρώπους του Ορειβατικού Συλλόγου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Μια χειμερινή περίοδος που από ό,τι φαίνεται και ευτυχώς για τους λάτρεις των βουνών ξεκίνησε νωρίς. Στην κορυφή. Ο αρχηγός πάει μπροστά, έχει δυνάμεις σε σημεία αρκετές. Είμαστε κορυφή, Γκιώνα. Έχει αρκετό χιονάκι στην κορυφή. Αυτή. Με δραστηριότητες ευεξίας, πολιτισμού και καλής ψυχολογίας που θέλουμε να είναι άνετοι με όποιο κινητικό ζήτημα, ελεύθεροι, καθαροί και ευτυχισμένοι. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας τρίτης ηλικίας Παπαδοπούλιον, 15 λεπτά από το νοσοκομείο Καλαμάτας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μία προσιτή πολυτέλεια για τους ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 622 35. Πληροφορίες papadopoulion.gr. Παπαδοπούλιον. Η ζωή είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ελάτε να το διαπιστώσετε. Ελιά, ευλογημένο δέντρο. Λάδι, πηγή ζωής. Στο οικολογικό ελαιότριβιο Ίαμα επεξεργαζόμαστε τον καρπό της ελιάς με τον καλύτερο τρόπο στα υπερσύγχρονα μηχανήματα ελαιοποίησης που διαθέτουμε. Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την εταιρεία εξαγωγών Πελασγία, τυποποιεί και εξάγει ελληνικό λάδι σε πολυάριθμες χώρες του εξωτερικού και στις μεγάλες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Λιθουανίας και σε άλλες μικρότερες αγορές ανά τον κόσμο. Επενδύσαμε στην κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών χώρων του λαδιού με ανοξείδωτες δεξαμενές που διαθέτουμε. Με τη βοήθεια επιστημόνων ενημερώνουμε τους παραγωγούς σε θέματα καλλιέργειας, ενώ προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για όσους θέλουν να αγοράσουν λάδι από το ελαιοτριβείο σε ειδικές συσκευασίες. Παράλληλα, αγοράζουμε λάδι από τους παραγωγούς συνεργάτες μας με συμφέρουσες τιμές για εκείνους. Ελαιοτριβείο Ίαμα στον Άγιο Δημήτριο Αργολίδας. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751 069 301.
Η απάντηση στην επέλαση του χειμώνα είναι η ζεστή θαλπορή του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Εξασφαλίσαμε για σας κορυφαίας ποιότητας πετρελαιοθέρμανσης και μάλιστα φροντίσαμε και την τσέπη σας, αφού με 9 άτοκες δόσεις από τις τράπεζες Εθνική, Eurobank Πειραιός και με 6 δόσεις από την Alpha Bank μπορείτε να ζεσταθείτε αυτόν τον χειμώνα με άνεση. Ζεσταθείτε οικονομικά από τα πρατήρια καυσίμων του Σταύρου Δελή, Κορίνθου 200 στο Άργος και στο Πανόραμα Κουτσοποδίου. Και ακόμα λιπαντήρια και πλυντήρια μικρών και μεγάλων οχημάτων. Πρατήρια καυσίμων Σταύρου Δελή. Τηλέφωνο παραγγελιών 27510-22092 για άμεση εξυπηρέτηση. Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, λαμπερό ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς με τον Γιώργο Γιασεμή στο ξενοδοχείο Ελίτ. Και μια μαγική βραδιά με πλούσιο πρόγραμμα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, ο αγαπημένος σας Γιώργος Γιασεμής live. Γιατί έλα που έχω μια καρδιά που σ' αγαπάει. Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Ελίτ στην Καλαμάτα. Δώστε ραντεβού με την απόλυτη διασκέδαση με τον Γιώργο Γιασεμή live και κρατήσεις στο 699-49-89-149. Σε νέα από τον κόσμο, το 80 του γενέθλια γιόρτασε ο Πάπας Φραγκίσκος στην Γαλλία. 7 είναι οι υποψήφοι για τις προκριματικές της κεντροαριστεράς, την ώρα που στο χάος εξακολουθεί να βυθίζεται η Βενεζουέλα. Μέσα σε μια εκκλησία όπου χωροστάτησε στη λειτουργία, πέρασε τα 80 γενέθλιά του ο Πάπας Φραγκίσκος, δείγμα της σεμνότητας και ταπεινότητάς του. Stati momenti bellissimi. Το υπόλοιπο της ημέρας κύλησε με το συνήθι τρόπο, με μοναδική εξαίρεση τη γενέθλια τούρτα που ετοιμάστηκε προς τιμήν του. Στο χάος έχει βυθιστεί η Βενεζουέλα. Νέα επεισόδια ανάμεσα σε εξαγριωμένους πολίτες και τις δυνάμεις ασφαλείας ξέσπασαν στο Μαρακαϊμπο. Η απόφαση για την απόσυρση του χαρτονομίσματος των 100 Μπολιβάρ προκάλεσε σοβαρή έλλειψη ρευστού στη χώρα. Στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αποφάσισε να παρατείνει τη χρήση του χαρτονομίσματος έως τις 2 Ιανουαρίου. Επίσης, επεκτείνεται χρονικά το κλείσιμο των συνόρων με τη Βραζιλία και την Κολομβία έως τις 2 Ιανουαρίου. Ενισχύουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και με ηρεμία δημιουργούμε ανθρωπιστική και οικογενειακή ζώνη, υπογράμμισε σε μήνυμά του. Μπροστά στην έλλειψη ρευστότητας και τον πληθωρισμό που καλπάζει, εκατοντάδες πολίτες, αψηφώντας την απαγόρευση της κυβέρνησης, διασχίζουν τα σύνορα. Αναζητούν τρόφιμα και φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη στη Βενεζουέλα. Τα 100 μπολιβάρ αντιστοιχούν σε 9 ευρώ και 59 λεπτά. Περίπου το 40% των κατοίκων της Βενεζουέλας δεν διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τέσσερις υποψήφοι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, δύο οικολόγοι και μία υποψήφια από τη ριζοσπαστική αριστερά συνθέτουν την επτάδα των προκριματικών της κεντροαριστεράς. Στις 22 και 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο γύροι, από τους οποίους θα προκύψει ο ένας και μοναδικός υποψήφιος, ο οποίος θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα. Μοναδική γυναίκα στην ανδροκρατούμενη γραμμή της εκκίνησης είναι η 39χρονη Σιλβία Πινέλ, ηγέτιδα του ριζοσπαστικού κόμματος της αριστεράς. Ωστόσο, οι πιθανότητες της είναι μικρές, έχοντας να ανταγωνιστεί τον παρετηθέντα πρωθυπουργό Μανουέλ Βάλς, τον πρώην υπουργό παιδείας Μπενουά Αμών και τον πρώην υπουργό βιομηχανίας Αρνό Μοντεμπούρ.
Θα προηγηθούν τρεις τηλεμαχίες στο διάστημα από τις 12 έως τις 19 Ιανουαρίου πριν οι υποψήφοι της αριστεράς ψηφίσουν στα 8.000 εκλογικά τμήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολιτικών αναλυτών στη Γαλλία, όποιος και αν βγει νικητής σε αυτή τη διαδικασία, μοιάζει να μην έχει τύχει στις προεδρικές εκλογές. Η μάχη εκεί, αν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές, αναμένεται να είναι ανάμεσα στην κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά, μεταξύ δηλαδή Φρανσουά Φιγιόν και Μαρί Λεπέν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια.